Φίλες και φίλοι του Λίμπερο 107,4, καλημέρα σας. Σάββατο 26 Ιανουαρίου, μια περίεργη μέρα ξημέρωσε για τη χώρα μας. Όπως υποσχέθηκα στα άλλα δύο τα παλικάρια που σήμερα δεν είναι εδώ, δεν θα ασχοληθώ καθόλου πραγματικά. Η εκπομπή είναι αυτοκινήτου και θα προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε έτσι το κλίμα. Θα σας πω μόνο ότι θα πάμε μαζί μέχρι τις 11 με πολλά πολλά θέματα από τον χώρο του αυτοκινήτου. Θα έχουμε σήμερα και διήμερο στο ξενοδοχείο παραδοσιακό. Θα έχουμε και καλεσμένους, θα έχουμε παρουσίαση του Kia Sportage 1,6 με τα 177 άλογα που οδηγήσαμε. Θα έχουμε και καλεσμένο από Αθήνα να πούμε 2-3 πράγματα. Πραγματικά πάρα πολλά θέματα. Είπαμε ότι Τάσος Κοτσάνης και Γιάννης Αντωνόπουλος είναι σε αποστολές. Ο Άννας Αναγνωστόπουλος είναι εδώ μαζί σας πίσω από το μικρόφωνο. Με το Σωτήρι Δασκαλάκη θα πάμε μαζί 2 ώρες γεμάτες αυτοκίνητο. Πραγματικά τα μηνύματα ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται. Να πούμε ότι μετά το τέλος έτσι του live video εδώ που κάνουμε από εδώ πέρα, έτσι θα μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τις ερωτήσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας και φυσικά έτσι ό,τι θέλετε να ρωτήσετε για το αυτοκίνητο εδώ στην ομάδα μας Safety Car στο Facebook και φυσικά για να διεκδικήσετε και το διήμερο που δίνουμε στο ξενοδοχείο παραδοσιακό FM και ενώ όνομα τεπώνυμο αποστολή του μηνύματος στο 54526. Δεν θα πω πολλά, θα πω μόνο μία φράση, γιατί πραγματικά το υποσχέθηκα στα παιδιά τα δύο που δεν είναι εδώ, ότι αν να πούμε κάτι και αν να πάρουμε κάποια θέση θα είμαστε μαζί. Θα πω μόνο μία φράση και πιστέψτε, επειδή τα ξέρω τα πράγματα από μέσα και από εκεί πέρα επάνω, από τα βόρεια, επειδή τα ξέρω και έχω πάει και τα ξέρω, ξέρω και τη γλώσσα τους και ξέρω και τα πάντα τους και ξέρω και τις ιδέες τους και όλα αυτά. Μία φράση, ακούμε ένα τραγούδι και πάμε σε αμιγώς αυτοκινητιστικά θέματα μετά και η φράση αυτή είναι η πολύ γνωστή λαϊκή φράση «Δώσε θάρρος στο χωριάτη να σου ανέβει στο κρεβάτι». Αυτά, έτσι, να τα λέμε, θα με θυμηθείτε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και ξεκινάμε εκπομπή. Λοιπόν, καλημέρα ξανά σε όλους. Είναι εκπομπή Safety Car. Μάνος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο του Λίμπερο 107,4. Με Σωτήρη Δασκαλάκη θα πάμε παρέα. Τα παλικάρια μου είναι σε αποστολή. Θα πάμε μέχρι τις 11. Έχουμε πολλά και διάφορα σήμερα για εσάς. Καταρχήν, έτσι, μια ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους, γιατί πραγματικά βρέχει πάρα πάρα πολύ. Είχαμε κάποια θέματα με τους ανθρώπους που ξεκινούσαν από Περαία και ερχόντουσαν προς το κέντρο. Με πάρα πολύ βροχή, με πολλές παγίδες ο δρόμος. Αν υπάρχει κάποιο θέμα σε κάποιο δρόμο, οτιδήποτε, εδώ είμαστε, μπορείτε να παρέμβετε να τα πούμε. Πάμε λίγο έτσι σε μηνύματα και καλημέρες πριν δώσω το διαγωνισμό και πω και τους χορηγούς της εκπομπής. Καλημέρα, παιδιά. Ούτε να το πω δεν θέλω, Γιώργο. Καλημέρα, παιδιά, από την Μακεδονία. Καλή εκπομπή. Έτσι, και ας ανάψουμε μερικοί τα φώτα πορείας. Δεν θα μας στείλει λογαριασμό η ΔΕΗ. Έτσι, εύλογο με τέτοια βροχή. Δεν το συζητάμε. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος. Έχουμε τις καλημέρες από τον Κώστα τον Νικολακόπουλο. News 94 και 3. Exxon Wheels. Έτσι, εκπομπάρα κάνει εκεί ο Κώστας στην Αθήνα. Από την φίλη μας την Τζούλη, καλημέρα. Από τον φίλο και συνάδελφο τον Γιώργο Δαμιανίδη. Από την φίλη και συνάδελφο την Βίκη την Παϊρακτάρη. Από τον φίλο και συνάδελφο τον Κώστα τον Φούζα. Πραγματικά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μεγάλη χαρά μπορεί να αισθάνεται κάποιος όταν βλέπει πολύ, πολύ έτσι, καλούς συναδέλφους πρωί πρωί να τους στέλνουν τις καλημέρες και να τον ακούνε. Καλημέρα από τον φίλο μου τον Στράτο Παπαδόπουλο από Καλαμαριά.
Καλημέρα στον Αλέξανδρο από το Σάρτι Πλάζα. Στην Αναστασία από Βόλο. Στον Μπάνι. Στον Γιώργο από Καλαμαριά. Στον Βασίλη από Λαγκαδά. Στον Μάκη. Έτσι, οι πρώτες καλημέρες που έχουν έρθει. Πάρτε κινητά τηλέφωνα στο χέρι. Γράφετε FM. Αφήνετε κενό. Ονοματεπώνυμο. Αποστολή του μηνύματος στο 54526. Ένα διήμερο με ημιδιατροφή, πρωινό και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο Παραδοσιακό στο Λουτράκι Αριδέας, ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία της περιοχής με 50 δωμάτια, με εστιατόριο κάτω, να πάτε ό,τι ώρα θέλετε και να κάνετε το γεύμα σας. Την άλλη μέρα τρώτε το πρωινό σας και συνεχίζετε την εκδρομή σας. Δύο μέρες, έτσι, να περάσετε, να χαλαρώσετε, να πάτε στα Λουτράκι εκεί στις πισίνες, τα πάντα όλα. FM, κενό, όνομα, τεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος 54526, 11 παρα 5 κάνουν την κλήρωση. Χορηγή, Tetrabyte, Παπάφ 91, 23, 15, 50, 60, 56 και στο tetrabyte.gr, πηγαίνετε εκεί. Θα είναι ο Τάσος ο Δημητριάδης. Θέλετε υπολογιστές, λάπτοπ, καινούργιους αλλά και πλήρης ανακατασκευής σε τιμές που δεν υπάρχουν. Να πάτε να κάνετε τη δουλίτσα σας. Επίσης, αν τα ήδη υπάρχουν κομπιούτερ ή λάπτοπ σας σέρνονται, πηγαίνετε και θα σας το φτιάξει καινούριο. Και όλα τα περιφερειακά φυσικά ετοιμοπαράδοτα. West Saloon. Το κατάστημα που σε αναγκάζει να παίρνεις και να ξαναπαίρνεις τηλέφωνο για να τρως και να δοκιμάζεις όλες τις πίτσες, τα καλτσόνε, τα μπέργκερς που έχει. Πραγματικά δεν υπάρχει. Με ένα ζυμάρι το οποίο το ζητάνε από παντού, αλλά φυσικά είναι μυστική η συνταγή και εκεί ο Ανδρέας δεν το δίνει με τίποτα. West Saloon, Βασιλέος Γεωργίου 39 στο Φάληρο. Παίρνετε τηλέφωνο. Μπορείτε να λέτε ότι παίρνετε και από εδώ την εκπομπή Safety Car. Έχει πολύ μεγάλη ακτίνα που παραδίδει τα προϊόντα τους εκεί τα παιδιά. Πολλά μηχανάκια, πολύ μεγάλη ακτίνα. 2-31-0-88-68-88. Και κατεβάζοντας το app West Saloon στην πρώτη παραγγελία 40% έκπτωση. Τόσο απλά τα πράγματα. Φίλε Κώστα, εννοείται ότι δεν μπορώ να μεταφέρω αυτά που γράφεις. Συμφωνώ όμως μαζί σου. Πραγματικά συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, έχουμε και άλλα εδώ πέρα σχόλια. Είπαμε, μπορείτε να σχολιάζετε από κάτω, από το live που ανεβάσαμε. Ό,τι θέλετε σχετικά με το αυτοκίνητο, τις καλημέρες σας και τα πάντα όλα. Λοιπόν, πάμε λίγο σε έτσι δυσάρεστα θεματάκια, βέβαια, θα μου πεις τώρα αυτά, μετά από όλα αυτά που είχαμε τελευταία, αυτά θα μας φανούν ευχάριστα κι αυτά. Απλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί ιδιοκτήτες, Peugeot 107 και Citroën C1 στην Ελλάδα, 2168, έτσι συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνει την ανάκληση 1250 Peugeot 107 και 918 Citroën C1. Έτσι, δείτε λίγο, γιατί είναι μεγάλη πραγματικά, είναι αρκετά τα αυτοκίνητα. Από 15 του 2005 έως 20 11 του 2013, τα επηρεαζόμενα οχήματα, έτσι, η κόλληση με δεσέδων τζαμιών πίσω πορτών, υπάρχει πιθανότητα να μην είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποια περίπτωση, αλλά πρέπει να πάτε να τα ελέγξετε όσοι έχετε τέτοιο αυτοκίνητο. Να σας δώσουμε και το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών τηλέφωνο 210-67-00-364. 210-67-00-364. Έτσι, και για να μην λέτε ότι να στα μικρά αυτοκίνητα. Την ανάκληση 225 Volvo XC60 παραγωγής 2018-2019 στην Ελλάδα ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας. Συγκεκριμένα αυτοκίνητα, ηλεκτρική βραχίωνες ανύψωσης πόρτας του χώρου αποσκευών ενδέχεται υπό ορισμένες συνθήκες να παγώσουν. Αν συμβεί αυτό, θα προκληθεί θόρυβος ή απώλεια κίνησης κατά τη λειτουργία της πόρτας του χώρου αποσκευών υπό συνθήκες παγετού. Με κίνδυνο διαχωρισμού των βραχίωνων ανύψωσης. Και εδώ δεν έχει αναφερθεί ακόμα έτσι κάτι, αλλά όσοι έχετε πάρει 660, ένα τηλεφωνάκι στο 210 57 94 900.
Το θέμα είναι ότι αυτό πιο πολύ έτσι το λέμε γιατί βλέπετε δεν είναι μόνο στα μικρά αυτοκίνητα και στα φθηνά αυτοκίνητα, θα τύχει και στα μεγάλα αυτοκίνητα. Και αυτό με τις ανακλήσεις, έτσι νομίζω ότι δεν υπάρχει όσο και να το ψάχνουμε μία εταιρεία η οποία αργά ή γρήγορα δεν έχει βγάλει ή δεν έβγαλε ανάκληση για κάποιο μοντέλο της. Εντάξει, είπαμε, πλέον πολλά καλούδια μέσα, πολλά πράγματα και λίγο χάνουμε έτσι προς την αξιοπιστία. Και όταν λέμε αξιοπιστία, καμιά φορά γιατί μπερδευόμαστε εδώ, δεν είναι μόνο η αξιοπιστία στα μηχανικά μέρη, στα ηλεκτρικά μέρη, είναι και γενικότερα. Έτσι, το να αρχίσουν κάποιες πόρτες, ας πούμε, να τρίζουν οι μεντεσέδες ή τα πλαστικά, ναι, εντάξει, είναι και αυτό ένα θεματάκι. Σίγουρα δεν θες να πας να πάρεις ένα αυτοκίνητο 20.000 ευρώ ή 30 και μετά από λίγα χρόνια να λες τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, είπαμε για τα αυτοκίνητα αυτά. Να πούμε λίγο για την Toyota Supra, γιατί μας έκανε εντύπωση έτσι ότι Toyota Supra, η νέα Toyota Supra φορά τρίλιτρο στη σειρά κινητήρα της BMW. Έτσι, πρόκειται για έναν twin scroll turbo κινητήρα με άμεσο ψεκασμό καυσίμου, μεταβαλλόμενο σύστημα ελέγχου βαλβίδων και όλα αυτά, πλούσια ροπή. Οχτατάχυτο αυτόματο κυβότιο στη Supra, 340 άλογα. Ναι, είναι αλήθεια. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς περιμένατε έτσι, να πούμε για το 0-100 σε 4,3, τελική στα 250 και όλα αυτά. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς περιμένατε τόσα χρόνια, όπως οι φίλοι της Honda που περιμένανε ένα NSX να βγει. Βέβαια βγήκε, αλλά βγήκε. Έτσι, με 580 άλογα. Με ηλεκτροκινητήρα και μηχανικό σύνολο. Τώρα εδώ δεν ξέρω κατά πόσο είναι στα σύν της Toyota. Έτσι, καταρχήν το ότι δεν έφτιαξε από μόνη της έναν δικό της κινητήρα. Λέμε τώρα. Και ξέρω, 340 άλογα, περιμέναμε τουλάχιστον έτσι μια 500 από μια Supra που τόσα χρόνια την περιμέναμε. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Ό,τι είναι, μπορείτε να μου το στέλνετε εδώ. Έτσι, στο Safety Car. Στο Facebook, στην ομάδα μας, μπαίνετε και γίνετε και μέλη. Έτσι τα λέμε και από εκεί πέρα. Μπορείτε να σχολιάσετε και εσείς. Πάντως για μένα νομίζω ότι είναι λίγο αρνητικό να περιμένω να δω Supra και με κινητήρα BMW και με μόνο 340 άλογα μετά από τόσα χρόνια. Καλημέρα Κάθη. Έρχεται ο καιρός. Καλημέρα στον Μπάμπη. Καλημέρα στον Αλέκο, την Κυριακή, τη Ζωή και τον Γιώργο. Καλημέρα και στην Πολίνα, την Παντιγιώργη, την εκλεκτή φίλη και συνάδελφο. Και πάμε λίγο να δούμε ένα άλλο θέμα, το οποίο συνδέεται άμεσα με το θέμα των γενικότερων ημερών, το ότι αυτό που είπε κάποτε και ο μεγάλος Βασίλης Καράς, θυμάσαι ότι ήρθες καλά και που είπε «Τι, αυτοί είμαστε, αυτοί μας αξίζει». Έτσι δεν είπε ο τέραυσος Βασίλης Καράς. Λοιπόν, 736 παραβάσεις για στάθμευση σε ράμπες και θέσεις αμαία. Έτσι, η έλεγχη ήταν σε μόλις 6 μέρες, 14 με 20 Ιανουαρίου. Το πρόγραμμα ελέγχων παράβαση της εβδομάδας από την ελληνική αστυνομία. Έτσι, συνεχίστηκε με ελέγχους για παράνομα σταθμευμένα οχήματα πάνω σε ράμπες διάβασης και θέσεις ατόμων με αναπηρία. Σε όλη τη χώρα ελέγχθησαν συνολικά 2.261 οχήματα και βεβαιώθηκαν συνολικά 736 παραβάσεις. Οι περισσότερες σημειώθηκαν στην Αττική 158, στα Χανιά 47, στο Ηράκλειο 40, στη Θεσσαλονίκη 35, στην Τρίπολη 35, στη Λάρισα 31 και στις Σέρες 25. Εντάξει, και στις Σέρες πάντα έχουμε τις μερικές πρωτιές.
Αυτές βέβαια είναι άσχημες πρωτιές. Έτσι. 87 στην Κρήτη. Είπαμε. Άκα. Και ύστερα συζητάμε. Μέσα σε τόσες λίγες μέρες βρέθηκαν 736 οι οποίοι στάθμευσαν όπου ήθελαν τα αυτοκίνητά τους. Και ύστερα συζητάμε για άλλα πράγματα και για παιδεία. Έτσι. Και αν αυτοί οι άνθρωποι που σταθμεύουν εκεί, πώς σκέφτονται. Και να μην πάμε σε άλλα θέματα. Λοιπόν, αυτό. Αυτοί είμαστε. 736 παραβάσεις. Λοιπόν, θα πάμε λίγο πιο νωρίς για διαλυματάκια. Συνεχίζετε, γράφετε FM, αφήνετε κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526, ένα διήμερο με ημιδιατροφή, στο Λουτράκι Αριδέα, στο ξενοδοχείο Παραδοσιακό. Έτσι. Διανυκτέρευση, πρωινό και ένα γεύμα, κομπλέ είστε, τα πάντα όλα. Για να το κερδίσετε, 11 παρα 5 η κλήρωση, FM κενό. Ονοματεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526. Πάμε και λίγο αλλαγή. Έτσι, μια αναλλαγή στα τραγούδια εδώ της εκπομπής. Εδώ είμαστε. Λίβερο 107,4, εκπομπή Safety Car. Η πιο ασφαλής εκπομπή των FM. Μόνο στο Λίβερο 107,4. Το ραδιόφωνο που νιώθει εσάς και την αγάπη σας για το αυτοκίνητο. Και έτσι φιλοξενούμαστε εδώ στους 107,4 εδώ και 5 συνεχόμενες σεζόν. Πέμπτη σεζόν εδώ στον Λίβερο. Να πούμε ότι τις προηγούμενες μέρες δοκιμάσαμε ένα πάρα πολύ καλό αυτοκίνητο. Μιλάμε για το ανανεωμένο Kia Sportage 1,6 Turbo των 177 ύπων. Και μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον υπεύθυνο πωλήσεων της Kia Velmar, τον κύριο Πρόδρομο Αρβανίτη. Κύριε Αρβανίτη, καλημέρα. Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι κάνετε? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Όλα καλά εσείς? Να πούμε ότι είστε όλα καλά, διότι είστε και η μάρκα η οποία δίνει και 7 χρόνια εγγύηση, έτσι, και έχετε ένα του στο χέρι, έτσι. Ακριβώς. Πώς είναι να ξεκινήσει ο κατασκευαστής, ο οποίος παγκοσμίως δίνει 7 έτη πλήρη εργοστασιακή εγγύηση, η οποία καλύπτει όλο το μέρος του αυτοκίνητου, δηλαδή ενώ κινητήρα, κυβότητα ταχυτήτων, όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη. 7 χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς, 7 έτη ή 150.000 χιλιόμετρα, που σημαίνει περίπου στα 21,5 το χρόνο. Δηλαδή πιάνει σίγουρα το μέσο όρο των οδηγών. Πόσο πιο εύκολο είναι να ξεκινάτε έχοντας αυτό το άτομο στο χέρι σας? Νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό χαρτί που έχουμε στα χέρια μας, γιατί αυτή τη στιγμή κανένας κατασκευαστής δεν δίνει πάνω από 2 με 3 χρόνια. Που σημαίνει ότι έτσι δημιουργούμε ένα πλεονέκτημα και για τον πελάτη όσο το έχει, αλλά αν σκεφτεί και ενδιάμεσα να το μεταβιβάσει, θα μεταβαστεί και η εγγύηση, που έτσι δημιουργεί ένα πλεονέκτημα και σαν αξία μεταπόλησης, αλλά και σαν ευκολία φυσικά. Ναι, είναι και αυτό, γιατί πλέον σιγά σιγά θα καταλάβει και ο κόσμος. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα της κρίσης ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι όπως οι Ευρωπαίοι ανά 5 χρόνια αλλάζουμε αυτοκίνητο. Αλλά πιστεύουν ότι κάποια στιγμή... Ο μέσος όρος αντικατάστασης σίγουρα είναι πάνω από την πενταετία που είναι στην ευρωπαϊκή αγορά. Αλλά παρόλα αυτά, στην πίσω άκρη του μυαλού ο πελάτης πάντα πρέπει να σκέφτεται ότι έχοντας αυτήν την εγγύηση μπορεί να τη χρησιμοποιήσει και ο ίδιος αλλά και ο επόμενος με τα γνωστά θετικά αποτελέσματα που σας είπα λίγο πριν. Έτσι, και πάμε λίγο να δούμε να πούμε λίγο για το Kia Sportage, το οποίο το οδηγήσαμε. Αυτό που μας έκανε εντύπωση, γιατί ναι, ότι περιμέναμε ήταν τους χώρους, τους περιμέναμε, έτσι, ναι, τα 500 λίτρα πορπαγκάζ τα περιμέναμε. Ναι. Την άνεση την περιμέναμε. Το ότι είναι η οδήγησή του οικογενειακή, το στήσιμό του είναι οικογενειακό, αλλά όταν θέλεις να πας λίγο παραπάνω, είναι sportive, είναι επιτυχία. Αυτό νομίζω είναι από τα πιο δυνατά σημεία του νέου Sportage, το οποίο ανανεώθηκε μάλιστα πρόσφατα τον Οκτώβριο του 2018, δηλαδή πριν 3 μήνες, το ότι έχει πάρα πολύ καλωστημένη ανάρτηση, με αποτέλεσμα είτε θέλει ο οικογενειάρχης να πάει βόλτα, να το πω έτσι, με την οικογένειά του, είτε θέλει να κινηθεί πιο γρήγορα, πραγματικά μπορεί να το πετύχει, να το καταφέρει, κάτι που δεν είναι εύκολο σε αυτή τη κατηγορία τα προϊόντα. Και βέβαια εννοείται ότι, όπως προείπατε, έχει από τους καλύτερους χώρους στην κατηγορία του και μεγάλο χώρο αποσκευών, και φυσικά είναι το πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο της μάρκας και παγκοσμίως, με 501.000 μονάδες για το 2018,
αλλά και έδειξε στην Ευρώπη που κατάφερε να πετύχει 125.000 μονάδες και να είναι επίσης πρώτο σε πολλές μοντέλο της μάρκας. Και επίσης να πούμε ότι στην Ευρώπη η Kia είναι μοναδική εταιρεία η οποία τα τελευταία 10 χρόνια πετυχαίνει κάθε χρόνο αύξηση των πωλήσεων. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εντάξει, το είδαμε και εδώ στην ελληνική αγορά ότι πήγε πολύ καλύτερα η Kia τώρα το 2018 και με τα μοντέλα που ήρθανε η λογική λέει και για το 2019 ακόμα περισσότερο. Ακριβώς. Η Kia ήταν η δεύτερη εταιρεία σε αύξηση πωλήσεων, πέτυχε 125% αύξηση. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό για μας, γιατί αυτή τη στιγμή είναι από τις μάρκες οι οποίες έχουν νέα μοντέλα. Δηλαδή μέσα στο 2017 ήρθαν Rio, Picanto, Stonic και στο 2018 ήρθε νέο Seat και ανανεωμένο Kia Sportage. Θα πούμε και για το Pro Seat που ήρθε, αλλά θα το πούμε μετά. Να πούμε για το Sportage, κινητήρας 1,6 Turbo, 177 HP. Πήγαινε αρκετά γρήγορα. Δούλευε λίγο, δηλαδή στις ροπές του, στα ψηλά ήταν, έβγαζε τη δύναμή του, χαμηλά, κρατούσε χαμηλά, αλλά προφανώς για λόγους οικονομίας, κάτι το οποίο είναι, συνδυάζει οικογενειακή οδήγηση θέλεις ή θέλεις σπορτίβο οδήγηση, οπότε μπορείς λίγο να παίξεις και στο κομμάτι της οικονομίας, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένας εξαιρετικός κινητήρας, ο οποίος αποδίδει 177 ύπους, συνδυάζεται με εξατάχυτο μηχανικό κυβότιο και με αυτόματο εφτατάχυτο και συνδυάζεται και με τετρακίνηση. Όλα αυτά κάτω από 2.000 κυβικά, που νομίζω για φορολογικούς λόγους απευθύνεται σε πάρα πολύ κόσμο. Και βέβαια έχουμε και τους diesel κινητήρες, οι οποίοι είναι 1,6 2.000 κυβικά. Ο 1,6 είναι με δύο υποδυνάμεις 115-136 ύπους, ενώ τα 2.000 κυβικά συνδυάζονται εννοείται με τετρακίνητη, αποδίδουν 185 ύπους και συνδυάζονται με το αυτόματο καινούριο οκτατάχυτο κυβότιο της Kia, το οποίο έχει mild hybrid system, ένα υβριδικό σύστημα το οποίο μπορεί να πετύχει και χαμηλότερη κατανάλωση. Κάτι το οποίο σιγά σιγά θα περάσει σαν φιλοσοφία και σαν κινητήρας και στα υπόλοιπα μοντέλα της μάρκας. Οπότε ξεκινάμε με τιμές από 22.600 ευρώ για ένα πραγματικά μεγάλο αυτοκίνητο, το οποίο έχει πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλή οδική συμπεριφορά, πραγματικά απολαυστική την οδική συμπεριφορά και στέκομαι εκεί γιατί πραγματικά νομίζω ότι αυτό το δυνατό του σημείο, η οδική συμπεριφορά. Πέρα από τα αλτά, τα θεωρούσαμε δεδομένα. 22.590 ευρώ παίρνεις ένα Kia Sportage αυτού του μεγέθους, αυτής της οδικής συμπεριφοράς με όλα και 7 χρόνια εγγύηση. Και 7 χρόνια εγγύηση. Ακριβώς. Πολύ ωραίο. Και εγώ θα σας πω κάτι το οποίο λέω και στους πελάτες. Παίρνεις περισσότερο αυτοκίνητο για τα λεφτά που πληρώνεις. Εσείς το διαπιστώσατε και προσκαλούμε και όλους τους πελάτες οι οποίοι τυχόν ενδιαφέρονται για αντίστοιχα αυτοκίνητα να έρθουν να το δουν και να το οδηγήσουν για να μας επιβεβαιώσουν. Η τιμή του diesel, την είπαμε. Η τιμή του diesel είναι 22.290 και αφορά τον κινητήρα τον 1,6 με τους 115 ύπους, ο οποίος έχει 28,6 λαροπής 1.500 θέσεις και συνδυάζεται με το εξατάχυτο μηχανικό κυβότιο της Kia. Ωραία. Κάνοντας μια βόλτα από την αντιπροσωπεία εκεί της Βελμάρα στο 1 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, έτσι. Μουδανιών. Είμαστε στην έξοδο για Χαλκιδική, στο ύψος που είναι τα χτέλη της Χαλκιδικής και λίγο πριν το εμπορικό κέντρο το κόσμο. Στο δεξιά σχέρι, όπως λένε για Χαλκιδική. Κάνοντας όμως μια βόλτα εκεί και αφήνοντας το Sportage, το μάτι πήγε στο ProSeed. Και φαντάζομαι ότι πολύ κόσμος με το που μπαίνει κατευθείαν κοιτάζει. Νομίζω ότι είναι το μοντέλο που πλέον κάνει τη διαφορά στη μάρκα μας. Είναι ένα hatchback αυτοκίνητο με κουπέ σχεδίαση. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια κατηγορία από μόνο του. Έχει 4-6 συνολικό μήκος με κορυφαίο αποθηκευτικό χώρο, ο οποίος ανέρχεται στα 594 λίτρα. Συνδυάζεται με 3 κινητήρες βενζίνης, χιλιάρι 120 ύπους turbo, 1400 επίσης turbo με 140 ύπους και ο κορυφαίος κινητήρας ο 1,6 με τα 204 άλογα. Επειδή... Και βέβαια diesel 136 ύπους. Ωραία. Και από τι τιμές αρχίζουμε για το ProSeed? ProSeed ξεκινάει στα 22.190. Με το χιλιάρι με τους 120. Το χιλιάρι με τους 120. Και νομίζω ότι για αυτό το προϊόν είναι πάρα πολύ καλή τιμή, διότι εισάγεται μόνο σε εκδόσεις GT Line, που είναι ανώτερα επίπεδα εξοπλισμού
και εξοπλιστικά αλλά και εμφανισιακά. Έτσι ακριβώς. Πάντως, εγώ προσκαλώ πάντως όλους τους ακροατές και τις ακροάδειες να έρθουν να το δούνε, άσχετα με το αν θέλουν να αγοράσουν ή όχι αυτοκίνητο, αξίζει τον κόπο μια επίσκεψη στο κατάστημα για να δούνε τι έχει βγάλει η Kia. Υπάρχουν διαθέσιμα test drive για όλα τα μοντέλα? Διαθέσιμα test drive υπάρχουν για όλα τα μοντέλα μας. Ωραία. Ενώ Rio, Picanto, Stonic, Seed και Sportage. Sportage είχα την ευκαιρία και τη χαρά να το δοκιμάσετε. Έτσι ακριβώς. Είναι το 1,6 με τα 177 ύπους. Και Seed βέβαια υπάρχει διαθέσιμο, το οποίο επίσης μπορείτε να... και εσείς βέβαια, αλλά και οποιοςδήποτε θελήσει να το δει από κοντά και να το οδηγήσει. Πολύ ωραία. Έχουμε κάτι άλλο από εκεί, από την Kia Velmar, κάποιο πρόγραμμα, κάτι, οτιδήποτε? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχει διάφορες προωθητικές ενέργειες οι οποίες συμπαραλαμβάνουν εκτός τιμοκαταλόγου σε όλα τα περισσότερα προϊόντα μας. Κάνοντας service ο πελάτης εμάς, ανανεώνουμε δωρεάν την οδική βοήθεια για ένα έτος, ενώ παρέχουμε και αυτοκίνητο αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Και θα ήθελα να πω και λίγο δύο λόγια για τη μάρκα Kia, γιατί πιθανόν κάποιοι να μην γνωρίζουν. Η Kia είναι μαζί με την Hyundai ο πέμπτος μεγαλύτερος κατασκευαστής στον κόσμο. Πωλήσεις παγκοσμίως συμβατικών επαγγελματικών είναι για το 2018 2.812.000 αυτοκίνητα, ενώ στην Ευρώπη είναι 494.000. Έχει εργοστάσια παραγωγή σε ΗΠΑ, Κορέα, Σλοβακία, Κίνα και Μεξικό και ερευνητικά κέντρα αντίστοιχα σε ΗΠΑ, Ιαπωνία και Γερμανία, που είναι το κέντρο ευρωπαϊκού σχεδιασμού της μάρκας και βρίσκεται στην Φραγκφούρτη. Και επίσης κάτι που είναι πολύ σημαντικό, ότι για το 17 στις 2 έρευνες της JD Power, που είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που διεξάγει έρευνες ικανοποίησης του πελάτη, πήγε πρώτη εταιρεία και στην Αγγλία και στην Γερμανία με τις λιγότερες βλάβες. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έχουμε την 7ετή εγγύηση, έχουμε και αυτοκίνητα τα οποία πραγματικά είναι αξιόπιστα και εμφανίζουν τις λιγότερες δυνατές βλάβες. Νομίζω, κύριε Βανέτη, ότι αν υπήρχαν και λίγες πιθανότητες ή λίγο σκέψη στο μυαλό του ανθρώπου της Kia, δεν θα δίνανε 7 χρόνια εγγύηση, επειδή είναι πολύ σίγουροι, γι' αυτό δίνουν και την 7ετή εγγύηση. Κύριε Βανέτη, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Για τον χρόνο σας, να είστε καλά και προσκαλούμε όλους όσους ενδιαφέρονται να αγοράσουν αυτοκίνητο να έρθουν στην έκθεσή μας, Kia Velmar, ένα από τις ιδιότητες Θεσσαλονίκης Μηδανιών, στην έξοδο προς Χαλκιδική, πριν το εμπορικό κέντρο, το εμπορικό κέντρο του κόσμος, στο ύψος του Κοντέρ Χαλκιδικής. Να είστε καλά, κύριε Βανίτη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια σας και στους ακροατές. Εν τω μεταξύ, δεν είναι πραγματικά αυτό που μας έκανε εντύπωση και εμένα και τον Τάσο, γιατί κάναμε και λίγο διαφορετικές διαδρομές. Ο Τάσο ανέβηκε και λίγο βουνό και πήγε σε πιο κλειστές διαδρομές. Εγώ πήγα πιο πολύ σε ανοιχτές διαδρομές και λίγο πιο υψηλές, ας πούμε, ταχύτητες, ας πούμε. Εντάξει, ότι είχε ωραίες επιδόσεις, ας πούμε, δηλαδή είχε το 0% στα 9 δευτερόλεπτα και στα 205 τελική και όλα αυτά. Ναι, εντάξει, 177 ήπια είναι αυτή και τους χώρους περιμέναμε, αλλά είναι αυτό πραγματικά, γιατί μπαίνεις και λες, το αυτοκίνητο είναι αρκετά μαλακή η ρύθμιση της ανάρτησης, πολύ ωραία, είναι οικογενειακό. Βάζεις την οικογένεια να πηγαίνεις έτσι μαλακά και όμορφα στο δρόμο. Όταν όμως κάποιες στιγμές είπαμε λίγο να το τρέξουμε παραπάνω, δεν καταλάβαινες πραγματικά. Έτσι, έμπαινε πάρα πολύ καλά στο δρόμο και στις στροφές. Και για να κλείσουμε και το θέμα Kia Sportage, να πούμε έτσι και για την κατανάλωση, ότι ήμασταν έτσι μια μεικτή κατανάλωση στα 9 λίτρα, που νομίζω ότι για 180 άλογα αυτοκίνητο, έτσι και για το μέγεθός του και όλα αυτά, είμαστε μια χαρά. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αν πάτε από εκεί, δείτε το προσίτη, πραγματικά είναι πανέμορφο αυτοκίνητο και έχει 600 λίτρα προπαγκάζ. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τις μερικές καλημέρες. Καλημέρα, Μάνο, λέει Mustang GT Snake. Τις Mustang, τι έχουμε πάθει. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης εδώ. Και έχουμε καλημέρα από την Αναστασία από το Βόλο, από τον φίλο και συνάδελφο τον Πάρη, που τον έχουμε σε λίγο στη τηλεφωνική γραμμή.
Καλημέρα στον Θανάση, στον Ηλία, στην Αναστασία από Βόλο, στην Ειρήνη, στον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο του Στρίκο του Μανώλη. Και στην αντιπροσωπεία της Honda στη Βέρεια που μας ακούνε. Στον Κρίς, στον Σάκη, στον Αλέξανδρο από Παρίσι, στον Μπάμπη από το Λάκωμα και στην Αθηνά, στον Μάριο, στον Μάκη από Κιλκής, στον Γιώργο από Κιλκής, στην Δέσποινα από Καλαμαριά, στον Νίκο από Λαμία, στον Δημήτρη και στον Λευτέρη τον Αλεξανδρή, το φίλο μου. Έτσι, αυτές είναι μερικές καλημέρες. Παίρνετε κινητά τηλέφωνο στο χέρι, γράφετε FM, αφήνετε κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526, ένα διήμερο με μηδιατροφή στο Λουτράκι Αριδέα, στο ξενοδοχείο παραδοσιακό του φίλου μας του Τάκη του Λιούγα εκεί. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που για πέμπτη σεζόν μας δίνει απλόχερα δωμάτια για τους ακροατές της εκπομπής Safety Car και του Λίμπερο 107,4. Για να το κερδίσετε, πάμε FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526, 11 παρα 5, κάνουμε την κλήρωση. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, μεγάλη προσοχή όταν θέλετε να αγοράσετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, και θα ακούσετε την επόμενη πραγματική ιστορία που και το γλουγουθά που τράβηξε ένας πελάτης, έτσι, που πήγε σε έναν επιτίδιο έμπορο από την Θήβα, ο οποίος του είχε στήσει μια έτσι όμορφη απάτη. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο καταναλωτής, είχα δώσει προκαταβολή 9.000 ευρώ σε έμπορο της Θήβας για την αγορά ενός εισαγωμένου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου από την Γερμανία, το οποίο θα ερχόταν από το εξωτερικό μέσα σε 15 μέρες. Όσο ημέρες περνούσαν, το αυτοκίνητο δεν ήρθε ποτέ. Time out. Μην δίνετε. Δηλαδή, αν δεν το δείτε, πώς να δώσετε προκαταβολή, έτσι. Και αν ο άλλος δεν μπορεί να δώσει για να φέρει το αυτοκίνητο τόσο μεγάλη προκαταβολή, εντάξει, 1.000-2.000 το καταλαβαίνω, 9.000. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οι μέρες περνούσαν, αποφάσισα να κινηθώ νομικά εναντίον του εμπόρου, να διεκδικήσω τα χρήματα. Ο δικηγόρος μου είπε πως τα χρήματα κάποια στιγμή θα τα πάρω πίσω, αλλά δεν μπορούσε να προσδιορίσει χρονικά. Έτσι, αποφάσισα να κινηθώ με άλλο τρόπο, ώστε να εισπράξω τα χρήματά μου. Επισκέφθηκα συγγενικό μου πρόσωπο που εργάζεται σε κάποια εισαγγελία και πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με τον επιτίδιο έμπορο, μήπως και φοβηθεί να μου επιτρέψει να με επιστρέψει τα χρήματά μου, καθώς είχαν περάσει ήδη 4 μήνες από την ημέρα της κατάθεσης. Από εκεί και πέρα πραγματοποίησε αυτή την κίνηση, γιατί γνώριζε ότι πλέον ο επιτίδιος έμπορος χτυπά στο διαδίκτυο τηλέφωνα που τον καλούν, ώστε να μπορεί να μαθαίνει ποιος τον καλεί. Έτσι. Έτσι και έγινε. Καθώς στην δεύτερη κλίση απάντησε αμέσως και το άτομο που εργαζόταν στις αρχές και τον απείλησε ότι αν σε 2 ώρες δεν έχουν επιστραφεί τα χρήματα, τότε θα είχαμε συλλήψεις κατά σχέση και βέβαια την οικονομική αστυνομία. Ως διαμαγείας, μέσα στο επόμενο δεκάλεπτο τα χρήματα είχαν κατευθεί στο λογαριασμό μου. Αυτά, έτσι, από πελάτη καταναλωτή που πήγε και έδωσε 9.000 ευρώ και ο άλλος δεν του φαίνεται αυτοκίνητο. Να κάνουμε, είπαμε, σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν καλοί και κακοί επαγγελματίες. Απλά προσέχετε πάρα πολύ καλά όταν πάτε να πάρετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Είτε έμπορος λέγεται αυτό, είτε ιδιώτης λέγεται αυτό. Να έχετε κάποιους που να μπορούν να το δουν. Ή της Θεσσαλονίκης εδώ, έτσι, ή εδώ τις γύρω περιοχές. Αν θέλετε να πάτε να ελέγξετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, μπορείτε, έτσι, και μέσω του Facebook στην ομάδα μας Safety Car να μας στείλετε κάποιο μήνυμα και να σας πούμε πού να πάτε να ελέγξετε το τι μάρκα αυτοκίνητο, έτσι, σκέφτεστε να πάρετε. Θα σας δώσουμε τα φώτα μας, θα σας πούμε ότι τι αυτοκίνητο είναι αυτό, θα πάτε εκεί πέρα να το ελέγξετε, οτιδήποτε χρειάζεστε, είμαστε εδώ. Γι' αυτό την κάναμε την ομάδα Safety Car στο Facebook, γι' αυτό θα μπαίνετε και θα γίνεστε μέλη, γι' αυτό θα προσκαλείτε και άλλους ανθρώπους οι οποίοι νιώθουν για το αυτοκίνητο να γίνονται μέλη, έτσι να μεγαλώνει η παρέα μας. Και να πούμε και ένα τελευταίο νέο από την Skoda πριν πάμε στο διάλειμμα και έχουμε μετά τηλεφωνική παρέμβαση από πολύ καλό φίλο, συνάδελφο από την Αθήνα. Να πούμε ότι και τρίτο SUV θα μπει στην Skoda, για την ευρωπαϊκή αγορά, και θα λέγεται Kamiq. Προέρχεται από την γλώσσα των Inuit, των Εσκιμών που κατοικούν στο βορρά του Καναδά και στη Γρυλανδία. Και αυτή έτσι είναι η φιλοσοφία, ότι όλα να ξεκινούν από κάπα και να τελειώνουν σε Q.
άντε να δούμε έτσι το επόμενο. Γιατί είπαμε, έχουμε το Κάροκ, έχουμε το Κόντιακ, πάμε και στο Καμίκ και να δούμε το επόμενο όνομα, είμαι περίεργος να δω. Εδώ είχαμε και κάποιους, ας πούμε, Εσκιμώους. Ωραία, μπράβο. Και τρίτο SUV. Θα γεμίσουμε SUV. Ωραία είναι τα SUV, μια χαρά είναι και για τους ελληνικούς δρόμους μια χαρά είναι. Λοιπόν, για να πούμε και μια φορά λίγο τους χορηγούς εκπομπής, γιατί έτσι έχουμε και ένα θέμα εδώ πέρα, τα ξεχνάμε τα παιδιά. Tetrabyte, Παπάφη 91, τηλέφωνο 23 15 50 60 56 και στο tetrabyte.gr μπαίνετε ή πηγαίνετε από εκεί και αγοράζετε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λάπτοπ στις χαμηλότερες τιμές αγοράς. Έτσι ακριβώς όπως το ακούτε, μπείτε στο tetrabyte.gr και δείτε τι τιμές παίζει εκεί ο Τάσος Δημητριάδης. Και όλα τα περιφερειακά, ό,τι χρειάζεται και στήσιμο εταιρείων. Τα πάντα αναλαμβάνει εκεί ο Τάσος Δημητριάδης και σέρβις και τα πάντα όλα στο Tetrabyte Παπάφη 91. Και West Saloon, το μοναδικό κατάστημα στην πόλη που με έκανε να σηκώνω το τηλέφωνο έτσι και να παίρνω συνεχώς πίτσα. Γιατί πραγματικά έχει την καλύτερη πίτσα της πόλης και σε φυσιολογικές τιμές. Έτσι, γιατί παίζει και αυτό, έχουμε δει κάτι στο Θεό, αυτά δεν υπάρχουν. West Saloon, Βασιλέος Γεωργίου 39 στο Φάληρο, μεγάλη ακτίνα, πηγαίνουν παντού, 2-31-0-88-68-88. Παίρνετε τηλέφωνο και παραγγέλνετε πίτσες, καλτσόνε, μπέργκερς, τα πάντα όλα, σαλάτες, και μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή app West Saloon στην πρώτη παραγγελία μείον 40%. Τόσο απλά. Πάμε για διάλειμμα, έτσι, και πανερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Εκπομπή Safety Car. Μάνος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο του Λίμπερο 107,4. Σωτήρης Δασκαλάκης πίσω από την κονσόλα. Εσείς συνεχίζετε, στέλνετε μηνύματα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό. Ονοματεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526. Ένα διήμερο μιμή διατροφή στο Λουτράκι Αριδέας. Εκεί στο ξενοδοχείο παραδοσιακό. Τόσο απλά μπορεί να γίνει δικό σας στις 11 παρα 5 που θα κάνουμε την κλήρωση. Να πάμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πάμε Αθήνα, πάμε στον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, τον Πάρη τον Ποντίκα. Πάρη, καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές της Θεσσαλονίκης και της όμορφης Μακεδονίας μας. Ακριβώς όπως το είπες. Είναι λίγο περίεργη η μέρα για εμάς εδώ πέρα και για όλη φυσικά την Ελλάδα. Ξημέρωσε λίγο περίεργη η μέρα, μουντή. Σ' άκουσα πριν που είπες, δεν θέλω λες να σχολιάσω τα... Ναι. Ναι. Γιατί είμαστε αυτοκομπή αυτοκινήτου. Εγώ να πω ότι επειδή και η γιαγιά μου ήταν η καταγωγή, είχαν τα ορυχεία στη Φλόρινα, αυτή βέβαια. Είμαι πολύ ευαίσθητος σε αυτό το θέμα. Ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλύτερα και να τα αφήσουμε εκεί. Έτσι. Ήθελα να το σχολιάσω αυτό, επέτρεψε μου μάνα. Εννοείται, εννοείται. Έτσι, γιατί όπως λες και εσύ υπάρχουν πολλές ευαισθησίες από πολύ κόσμο. Και καλό είναι να θυμόμαστε το παρελθόν, γιατί μαθαίνουμε από αυτό και προχωράμε στο μέλλον νομίζω καλύτεροι. Πάμε όμως σήμερα, τι θες, γιατί θέλεις να σου μιλήσω σήμερα. Καταρχήν να πούμε λίγο στον κόσμο ότι κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2, οδηγώντας. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2, είναι το κλαμπ στο πρώτο πρόγραμμα. Ναι. 91,6-105,8 στη φιλόξενη συχνότητα της Aerosport, εκπομπή που νομίζω την ακούει πολλής κόσμος. Μιλάμε για παρουσίαση νέων μοντέλων, τεχνολογίες και βεβαίως δίνουμε και χρηστικές συμβουλές για τους ακροατές μας. Πολλά χρόνια τώρα, νομίζω 7-8 που έχουμε την εκπομπή αυτή. Και βέβαια στην Aerosport έτσι καθημερινά, το οδηγώντας όπως είπες και εσύ, Δευτέρα με Παρασκευή, 11:35, 101,8, στη συχνότητα της Aerosport, σας δίνουμε τα τελευταία νέα της αυτοκίνησης καθημερινά. Και Δευτέρα βράδυ, και κάθε Δευτέρα το αγαπημένο βράδυ, μας, το αγαπημένο μας γκαράζ, μια εκπομπή καταγγελτική που ανήκει αποκλειστικά στους ακροατές, άνθρωποι με προβλήματα που έχουν με τα αυτοκίνητά τους, επικοινωνούν μαζί μας τηλεφωνικά και όχι μόνο, και προσπαθούμε και εμείς να βρούμε τη λύση στο πρόβλημά τους. Νομίζω ότι έτσι, πραγματικά έτσι,
τρέχεις και δεν φτάνεις, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε λίγο τρέξιμο. Καθημερινά, 7 μέρες την εβδομάδα. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Και να σου πω, είναι πολύ ωραίο να δοκιμάζεις αυτοκίνητα, γιατί αυτό είναι κάτι που το κάνεις με κέφι. Για μένα ήταν χόμπι και έγινε δουλειά. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ανανεώνεσαι κιόλας. Ναι, έτσι είναι. Και, έτσι. Κάποια στιγμή δεν σου κάνει και έτσι λες, εντάξει, έχω να πάρω αυτό το στιγμή, λες τώρα. Αλλά υπάρχουν ορισμένα αυτοκίνητα που σε κάνουν, νομίζω, και θέλοντας και μη, δηλαδή, τα ονειρεύεσαι. Και ένα από αυτά, όταν τα οδηγείς. Πες το, ένα αυτοκίνητο από αυτά τελευταία που δοκίμασες και σε ζήλεψα, έτσι να ξέρεις. Έτσι ζήλεψα, όταν μου το είπες ότι ξέρεις, εγώ μάλλον οδηγώ τώρα αυτό. Ναι. Είναι καλή ζήλια, έτσι, επαγγελματική, ξέρεις. Όταν βρίσκεσαι πίσω από το τιμόνι ενός σούπερ κάρ, γιατί το BMW, το i8, το Roadster στην συγκεκριμένη περίπτωση, δεν είναι μόνο ένα υβριδικό σπορ κουπέ της BMW, είναι ένα σούπερ κάρ. Είναι πολύ δύσκολο να περιγράψεις τι ακριβώς αισθάνεσαι όταν βρίσκεσαι πίσω από ένα αυτοκίνητο που συνδυάζει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, έτσι, γιατί μιλάμε για ηλεκτρισμό και είναι το μέλλον. Συνδυαστικά είναι δύο κινητήρες, ένας κινητήρας βενζίνης και ένας ηλεκτροκινητήρας. Οι διαφορές με το προηγούμενο μοντέλο, εντάξει, τι να πεις προηγούμενο μοντέλο, με το κουπέ είναι ότι το βάρος έχει αυξηθεί μόνο κατά 60 κιλά, δηλαδή έχει φτάσει στα 1595. Ο αεροδυναμικός συντελεστής έχει ανέβει από το 0,26 στο 0,28. Ουσιαστικά είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο ανοίγει σε 15 δευτερόλεπτα, να κινείσαι με ταχύτητα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Μία από τις αλλαγές που έτσι μπορείς και βλέπεις, μάλλον από τις αλλαγές οι οποίες δεν είναι ορατές με το μάτι, είναι ότι έχει αυξηθεί η χωρητικότητα της στοιχείας των μπαταριών από τα 20 αμπέρ στα 34. Αυτό θεωρητικά σημαίνει ότι μπορεί η αυτονομία να φτάσει μέχρι και τα 53 χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου 35 με 40 χιλιόμετρα, έτσι, για να είμαστε και έτσι πιο ρεαλιστές. Αποδίδει ο πρώτος κινητήρας 143 άλογα από 131, ο ηλεκτροκινητήρας, και σε συνδυασμό με τους 231 που έχει ο τρικύλινδρος 1,5 Twin Power Turbo, φτάνει 474. Η BMW έχει δώσει 4,6 για το 0% για το κουπέ και βεβαίως 4,6 για το Roadster. Η αλήθεια είναι ότι μεγάλες διαφορές δεν θα δεις, εγώ έχω οδηγήσει και τα δύο. Σίγουρα το αυτοκίνητο είναι, αν δεν έχεις οδηγήσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο και ειδικά ένα τέτοιο αυτοκίνητο, να δεις ότι η ροπή είναι σταθερή από τα 0 χιλιόμετρα μέχρι και την τελική του ταχύτητα που φτάνει τα 250, για να εντυπωσιαστείς, έτσι, ειδικά όταν βάλεις στο sport mode που έχει, που κοκκινίζει πορτοκαλί, γίνεται το ταμπλό, τι να λες, έτσι, μέσα το περιβάλλον είναι σειράς επίπεδου BMW, έτσι, premium luxury κατηγορία. Έχει την τέλεια θέση οδήγησης για μένα. Ακόμα και εκεί που δεν βλέπεις υπάρχουν κάμερες δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω, οι οποίες δεν έχεις κανένα τυφλό σημείο. Ίσως μόνο όταν κοιτάς δεξιά, όπου έχεις, ξέρεις αυτό, το πράγμα που είναι από πάνω, που είναι κάτι σαν αεροτομή, όπου εκεί δεν μπορείς να βλέπεις. Αλλά νομίζω ότι με όλα τα supercars υπάρχουν κάποιοι συμβιβασμοί. Ένας ψηλός άνθρωπος δεν θα δυσκολευτεί να χωρέσει και να μπει μέσα. Εντάξει, το best guess είναι λίγο κάπως, η αλήθεια είναι, θέλει λίγο εκπαίδευση. Αλλά να σου πω, αποζημιώνεσαι με το που μπαίνεις μέσα. Εντάξει, ένας άλλος κίνδυνος είναι ότι δεν μπορείς να περάσεις απαρατήρητος με αυτό το αυτοκίνητο. Προκαλείς με την καλή έννοια στο δρόμο επιφωνήματα από πιτσιρικάδες, από μηχανόβιους, οι οποίοι 4-5 πήγαν να τρακάρουν γιατί γύρισαν το βλέμμα τους προς τα πίσω. Η αλήθεια είναι, αν και δεν κινήθηκα πολύ επειδή είχαμε πολύ
κακοκαιρία. Ξέρεις, έλεγα τώρα να βγω, να μην βγω, όχι από θέμα δικό μου, αλλά φοβόμουν μήπως τυχόν είναι κάποιος γλιστρής, ξέρεις. Και έχουμε, ναι, έχουμε, γιατί είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο κοστίζει 185.200 ευρώ νομίζω. Τόσο είναι, ναι. Έτσι, λοιπόν, ένα αυτοκίνητο που σίγουρα δεν βλέπεις πολλά να κυκλοφορούν. Θυμίζει το ανέκδοτο. Αυτό μάλιστα ένας με σταμάτησε. Εκατοντάδες επιφωνήματα είχα. Μου λέει, φίλε, λέει, έχει βγει, λέει, καλό αυτό, γιατί δεν βλέπω, λέει, πολλά να κυκλοφορούν. Ναι. Εντάξει, το look του είναι σαν να είναι κάτι από πρωτότυπο, σαν να βγήκε δηλαδή από κάποιο σαλόνι. Είτε Φραγκφούρτης, είτε Παρισιού, είτε Γενέβης. Αλλά αν θα, η ερώτηση είναι, αν είχα αυτά τα χρήματα θα σκεφτόμουν να το πάρω. Εγώ θα έλεγα ναι. Γιατί? Γιατί συνδυάζει, είναι ένα σούπερ κάρ το οποίο συνδυάζει και την οικολογία, αλλά και τις επιδόσεις. 2,1 λίτρα τα 100. Φαντάσου ότι σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο με ρωτάγανε πόσα κυβικά είναι, 5.000, 6.000, ναι, ναι. Δεν μπορεί κανείς. Και να τους πεις ότι είναι μόνο 1.500, ας πούμε, συνδυαστικά, δεν θα το πιστεύουν. 2,1 λίτρα, έτσι, στα 100. 2,1 λίτρα τα 100. Το καλό βεβαίως είναι ότι ακόμα και αν δεν έχεις ηλεκτρικό ρεύμα, που, κοίταξε, δύο είναι τα πράγματα τα οποία κάνουν αποτρεπτικά την, αποτρέπουν τον κόσμο από το να πάρουν, να πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή υβριδικό. Είναι ότι, μάλλον ηλεκτρικό, δεν μπορείς να φορτίσεις, το ένα είναι αυτό, δεν έχεις δηλαδή που να φορτίσεις το αυτοκίνητό σου, και το δεύτερο είναι η ακτίνα δράσης. Το αυτοκίνητο και ο χρόνος ίσως. Λοιπόν, αυτό επειδή έχει και τον βενζινοκινητήρα, δεν είναι αποτρεπτικό από το να κάνεις ένα ταξίδι, παραδείγματος χάρη, από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Μπορείς να πας με τον βενζινοκινητήρα και εκεί πέρα στη βάση σου, που θα έχεις, ξέρω εγώ, στη Θεσσαλονίκη, να γεμίσεις το αυτοκίνητο και να κάνεις τις δουλειές σου μέσα στην πόλη. Πάρει. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Όταν ήμασταν καλεσμένοι με εταιρεία, ας πούμε, που συζητούσαμε για την ηλεκτροκίνηση, και συγκεκριμένα, ας πούμε, τη Volvo, τώρα δεν είναι θέμα, μπορούμε να το πούμε. Και αυτό που είπαμε, ότι στον Έλληνα ακόμα το θέμα από την ηλεκτροκίνηση δεν είναι μόνο το, εντάξει, δεν υπάρχει αυτό, είναι το θέμα ότι θέλει να μπει το νούμερο 4 μπροστά. Και μου λένε, τι είναι το νούμερο 4? 401 χιλιόμετρα αυτονομία, 402 χιλιόμετρα αυτονομία, να μπει το τεσάρι. Το τριάρι ακόμα και με το Leaf, που έχει 300 κάτι, ακόμα είναι διστακτικό για τον Έλληνα. Θέλει το τεσάρι μπροστά. Να πει ότι τουλάχιστον να είμαι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα, αυτό. Θα μπορέσω σιγά-σιγά. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ. Εγώ, κοίταξε, να σου πω κάτι. Εκτός από την ηλεκτροκίνηση, η οποία σίγουρα είναι το μέλλον, υπάρχει και το φυσικό αέριο. Και το πηγαίνω εκεί για να πω ότι φυσικό αέριο υπάρχει, απλώς δεν υπάρχουν τα ειδικά διαμορφωμένα βενζινάδικα, τα οποία να μπορείς εσύ να πας και να γεμίσεις το αυτοκίνητό σου. Είναι πολύ λίγα ακόμα τα βενζινάδικα που προσφέρουν φυσικό αέριο. Γιατί το ζητούμενο, για ποιο λόγο να πάμε στην ηλεκτροκίνηση και στο φυσικό αέριο? Για θέμα κόστους, καταρχήν, έτσι, ότι είναι. Και βεβαίως το πρώτο είναι το κόστος, ότι στοιχίζει λιγότερο να κινείσαι με ρεύμα και με φυσικό αέριο. Και το δεύτερο, βεβαίως, είναι η οικολογική προσέγγιση, έτσι, για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και το διοξείδιο. Βέβαια, για το ηλεκτρικό ρεύμα, το έχουμε ξαναπεί αυτό, εξαρτάται αν το ρεύμα που εσύ παίρνεις είναι από ανακυκλώσιμες πηγές ενέργειας ή όχι. Γιατί το να φορτίζεις το αυτοκίνητό σου στην πρίζα και να είναι από άλλες πηγές, έτσι, είναι το ίδιο, είναι δωρονάδωρο. Δηλαδή μολύνεις το περιβάλλον και εσύ. Έτσι. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ένα σούπερ καρ και έχουν βεβαίως και αυτή την οικολογική προσέγγιση, σίγουρα θα κινηθούν προς ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Και η BMW έχει δείξει το δρόμο σε αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω είναι μπροστάρης σε αυτό. Τι να πεις τώρα, το πώς αισθάνεσαι οδηγώντας αυτό το αυτοκίνητο,
καταρχήν αισθάνεσαι μοναδικός. Βλέπεις ότι ο κόσμος έχει δύο τάσεις. Ένα είναι πολύ φιλικός απέναντί σου, γιατί θέλει και αναζητάει ερευνά να μάθει πώς είναι αυτό το αυτοκίνητο ή τι είναι αυτό το αυτοκίνητο. Και τότε τώρα υπάρχουν και κάποια μερίδα ανθρώπων η οποία σε κοιτάει με envy, που λένε οι Αμερικάνοι, με φθόρνο. Γιατί σου λέει, κοίταξε, αυτός έχει τόσα χρήματα και... Ναι. Καλό είναι βέβαια, ναι, όταν οδηγείς αυτό το αυτοκίνητο να είσαι έτοιμος για όλα. Έτσι ακριβώς. Αυτό που μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση είναι ότι δεν είναι τόσο δύσκολο να το οδηγήσεις. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχεις βγάλει πρόγραμμα όπως οδηγώντας μία Ferrari. Δεν είναι τόσο πολύ χαμηλό ώστε να βρίσκεις ελακούβες και ανομαλίες του δρόμου. Ακόμα και στο γκαράζ, γιατί έχω κλείσει τον γκαράζ, όπου ανεβοκατεβαίνω και η γωνία προσέγγιση είναι μεγάλη. Το i8 πέρασε with flying colors, όπως λένε οι Αμερικανοί, χωρίς πρόβλημα. Μια χαρά. Ανεξάρτητη κίνηση και στους τέσσερις τροχούς, ηλεκτροκινητήρας και βενζινοκινητήρας μοιρασμένος μπρος-πίσω. Τι σημαίνει αυτό? Πάρα πολύ καλά κρατήματα. Κίνηση υψηλών προδιαγραφών, σε υψηλές ταχύτητες. Ένα ρολάρισμα απίστευτο. Πολύ καλό τιμόνι. Το τιμόνι του κόβει πάρα πολύ καλά. Παρόλο που έχει μεγάλες ζάντες και είναι πολύ και ελαφρύ, αλλά και πολύ σαφές. Τώρα λέω για μειονεκτήματα, μπορεί ενδεχομένως ένα supercar να έχει. Γιατί ξέρουμε ότι τα περισσότερα αυτοκίνητα που στρίβουν στις παρατηταμένες, αλλά όταν πας να κάνεις έναν ελιγμό, είναι περιορισμένος ο κύκλος στροφής τους. Αυτό δεν συμβαίνει. Δεν συμβαίνει με το i8. Είναι πολύ ευκολοδίγητο και μέσα στην πόλη. Νομίζω ότι ο χαρακτήρας του αυτοκινήτου έχει να κάνει με την πόλη. Είναι αστικός. Σε καμία περίπτωση όμως δεν παραβλέπω το γεγονός ότι το να ταξιδεύεις αθόρυβα στην Εθνική Οδό με ταχύτητες 200+ είναι τότε το καλύτερο. Έτσι. Με πολύ μεγάλη προσοχή βέβαια. BMW i8 Roadster, έτσι. Είπαμε 185 χιλιάρικα, εμπειρία πολύ δυνατή. Και... Μια εβδομάδα εμπειρία είναι όλα. Μια εβδομάδα χαράσεις σου. Που παίρνουμε, ναι. Χαράσεις με το χαμόγελο. Βέβαια υπάρχουν και μειονεκτήματα, τα οποία δεν τα είπα, μπορώ να τα πω. Εάν είσαι παντρεμένος και έχεις πάει με το αμόρο σου βόλτα, ναι. Σίγουρα θα σε καρφώσουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. εκεί πήγε το μυαλό μου, ξέρεις, όταν είπες ότι φαίνεσαι, λέω εκεί, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πρέπει να έχεις και ένα δεύτερο. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα με αυτό. Γιατί όλοι θα σε βλέπουν. Είναι ένα αυτοκίνητο που σίγουρα ξεχωρίζεις. Και να σου πω και κάτι άλλο. Συνήθως οι κεντρικοί εκατομμυρίουχοι και αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να προκαλούν, έτσι. Το να πάρεις ένα σούπερ κάρ, και εγώ αν είχα τα χρήματα αυτά ίσως και να πήγαινα σε αυτό. Γιατί πρώτα απ' όλα είναι πολύ λίγα αυτά που κυκλοφορούν και βεβαίως έχεις και την οικολογική προσέγγιση. Δηλαδή ναι. Δεν μπορεί κανένας να σε κατηγορήσει ότι δεν σκέφτεσαι οικολογικά, ναι. Μπράβο, τον πλανήτη ή σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου. Θέλω να την κάνω τώρα όμως την κουβέντα, να την κάνω αλλιώς λίγο. Γιατί είπες πριν ότι σκέφτεσαι μερικές φορές γιατί δεν ήταν πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες, να βγεις έξω γιατί όχι φοβάσαι εσένα, αλλά φοβάσαι τους άλλους. Και εδώ τώρα που πάμε λίγο στο φοβάμαι τους άλλους, έχει ανοίξει μια συζήτηση στην Ελλάδα για ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών. Έτσι, και θέλω την άποψή σου. Για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 74ο έτος ηλικίας
Και έγινε ναι. και μια, ένα δημοψήφισμα, ας πούμε, μέσα σε ένα site, το οποίο έδειξε ότι το 45% του κόσμου λέει ότι εντάξει, να πάρουν για δίπλωμα ξανά, αλλά να γίνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα εξετάσεις. Άλλοι βέβαια ένα 27% είπε μέχρι τα 75 χρόνια και τέλος, και ένα 26% είπε καθόλου, τίποτα, ούτε καν να το σκέφτονται. Να μην πάμε μακριά. Αν θυμάσαι, επειδή ξέρω ότι είσαι δημοσιογράφος και παρακολουθείς τις ειδήσεις, δες το τελευταίο ατύχημα με τον Φίλιππο. με τον Φίλιππο. Έτσι. Καλά, με τον Φίλιππο ήταν πολύ ωραίο, το 97 χρονών, έτσι. Έτσι, 97 ετών ο Φίλιππος, ο οποίος είχε αποσυρθεί από τα καθήκοντά του. Τώρα βέβαια εκεί που έγινε το ατύχημα, ίσως και να πήγαινε ο άνθρωπος, ξέρεις, αυτή συνήθως η βασιλική οικογένεια, από ό,τι ξέρω, χρησιμοποιεί τα Land Rover για εκτός δρόμου δραστηριότητες, για κυνήγι, ξέρεις, ή ναι, ναι. λίγο με εξοχή συνδυασμένο. Δεν μπορώ να ξέρω πώς έγινε το ατύχημα, βεβαίως πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί έφταιγε εκείνος, από ό,τι είδαμε, βγήκε κάθετα σε ένα εξοχικό δρόμο, έτσι. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ηλικία, η αλήθεια είναι. Τα αντανακλαστικά μειώνονται. Και τι σημαίνει αυτό? Ο χρόνος αντίδρασης σε ένα ατύχημα πρέπει να παίζει, και παίζει τεράστιο ρόλο. Σίγουρα όμως υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι παρά τα 74-75 τους χρόνια διατηρούν τα ρεφλέξ που μπορούν να... που τους επιτρέπουν να οδηγούν και να είναι ασφαλείς στους δρόμους. Πώς όμως εσύ μπορείς να διασφαλίσεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι σωστός? Έτσι πώς? Με ιατρικές εξετάσεις βεβαίως και οδηγικές. Το καινούριο σύστημα που προτείνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου, νομίζω ότι διασφαλίζει καλύτερα από ότι παλιότερα την ασφάλεια, έτσι. Και το ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι καλοί οδηγοί. Σίγουρα όσο πιο μεγάλος είσαι, τόσο οι πιθανότητες είναι να γίνεσαι χειρότερος οδηγός, κακά τα ψέματα. Οπότε πάρε, λέμε ναι, αλλά ανά ένα χρόνο να έχουμε χρόνο με το χρόνο. Έτσι πιστεύω ότι έτσι είναι καλύτερο, έτσι. Χρόνο με το χρόνο, αλλά θα πρέπει και αυτό να μην γίνεται εις βάρος, δηλαδή να είναι μόνο πρακτικό. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε δει δυστυχώς ότι τα πράγματα δεν γίνονται για την ασφάλεια, αλλά γίνονται μόνο για την ίσπραξη του αντίτιμου, ας πούμε, των χρημάτων. Και επίσης πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν και, ξέρεις, γιατροί οι οποίοι τα παίρνουν, γιατροί οι οποίοι κάνουν πιστοποιήσεις που δεν είναι σωστές. Έτσι. Έτσι, να διασφαλίζει δηλαδή το ότι ο άνθρωπος αυτός έχει την ικανότητα να οδηγεί. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Ναι. Είναι, νομίζω, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο το φαινόμενο της διαφοράς. Γενικότερα τώρα, αν θέλεις να μιλήσουμε και για τα διπλώματα και για το πώς γενικώς παρακάμπτεις το νόμο. Για τα διπλώματα και για αυτά θα ανοίξουμε μεγάλη κουβέντα. Έτσι, δεσμεύεσαι και δεσμεύομαι, έτσι, να ανοίξουμε μια μεγάλη κουβέντα από την αρχή της ώρας, γιατί μπορεί να μας πάρει και πολύ, πραγματικά, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά και βλέπουμε και τι γίνεται τώρα με τις απεργίες τις συνεχόμενες και αυτά. Να μην το πιάσουμε. Να μην το πιάσουμε. Σήμερα τι θεματάκι έχεις, πες μας πάρει, γιατί πήγε 10:30 και... Ναι, σήμερα θα μιλήσουμε, Μάνο, θα σε πάρω και τηλέφωνο και εσένα αν μπορείς. Θα μιλήσουμε για τα αυτοκίνητα που προτιμούν οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι, τα best sellers. Εντάξει, γνωστά όλα, το Toyota Yaris, Opel Corsa, Hyundai i20, Nissan Qashqai, ποιο ξεχνάω. Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε για αυτά τα αυτοκίνητα που έχουν κάνει τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, θα τα συγκρίνουμε μεταξύ τους και θα δούμε από όλες τις κατηγορίες και θα δούμε γιατί ο κόσμος προτιμάει αυτά τα αυτοκίνητα και ποια είναι. Και άλλα, άλλα προτιμάει στην Ευρώπη, άλλα προτιμάει στην Ελλάδα, έτσι. Mm-hmm. Έχουμε και αυτά. Λοιπόν, πάρε την απόδοση, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, Μάνο. Που ήσουν εδώ μαζί μας. Είπαμε για ένα πραγματικά πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Και όχι έτσι. Μόνο, έτσι. Ένα σούπερ κάρ το οποίο είναι το όνειρο όλων. Δεσμεύεσαι για τα διπλώματα. Θα μιλήσω για τα διπλώματα. Εντάξει. Θα σου πω να πάρουμε και τον πρόεδρο των εκπαιδευτών, τον Άρη τον Ζωγράφο. Α, μπράβο, ναι. Να πάρουμε και τον Άρη. Ο οποίος θα μας πει ποια είναι η θέση του Συλλόγου Εκπαιδευτών, οδήγηση του Προέδρου, και να δούμε και τι προτείνει και η κυβέρνηση. Θα δούμε και από εκεί τι γίνεται. Ναι, γιατί και αυτοί μήνες τώρα λένε θα, αλλά δεν γίνεται ναι. Τίποτα. Τέλος, θα τα πούμε όλα. Πάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Μάνο. Την καλημέρα μου. Την καλημέρα. Παρέας. Αυτό ήταν ο Πάρης ο Ποντίκας. Πραγματικά, τι να πούμε, έτσι, σε τρεις εκπομπές τρέχει για το αυτοκίνητο. Να πάμε εμείς γρήγορα στο διάλειμμα, το τελευταίο διάλειμμα της εκπομπής Safety Car. Εσείς συνεχίζετε. Στέλνετε τα μηνύματά σας, γράφετε FM, αφήνετε κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526, ένα διήμερο με ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο Παραδοσιακό, στο Λουτράκι, Αριδέας. 11 παρα 5 κάνουν την κλήρωση. Πάμε για διάλειμμα και πανερχόμαστε. Έχουμε 20 ολόκληρα λεπτάκια να ροκάρουμε και να γουστάρουμε. Οπότε βάλτε έτσι λίγο ένταση παραπάνω. Λοιπόν, σε 15 λεπτά από τώρα κάνω την κλήρωση για ένα διήμερο στο Λουτράκι Αριδέας, ξενοδοχείο Παραδοσιακό με τα 50 δωμάτια και την υπέροχη κουζίνα. Γιατί λέω για κουζίνα, γιατί θα πάτε εκεί πέρα. Θα πάτε το πρωί. Όμορφα, ωραία, θα πάτε να κάνετε τα λουτρά σας. Θα γυρίσετε, θα πεινάσετε. Μεσημέρι θα είναι, βράδυ θα είναι, απόγευμα θα είναι. Θα κατέβετε κάτω στο εστιατόριο του Παραδοσιακού, θα φάτε κομπλέ έτσι για δύο άτομα, θα τους χαιρετήσετε, θα φύγετε, θα ανέβετε στο δωμάτιο, θα ρίξετε τον ύπνο σας, το πρωί θα σηκωθείτε, πρωινό και δρόμο. Τόσο ωραία. Όλα πληρωμένα. Εδώ, από την εκπομπή Safety Car, γράφετε FM. Αφήνετε κενό, όνομα, τεπώνυμο, αποστολή του μηνύματος στο 54526. Λοιπόν, είπαμε, θα ροκάρουμε, αλλά πρέπει να πούμε και μερικά πραγματάκια, όπως ποιες περιοχές της Ελλάδας είναι πιο επικίνδυνες, καθώς συμβαίνουν πάρα πολλά αυτοκινηστικά ατυχήματα. Ας ρίξουμε μια ματιά έτσι, στα στοιχεία που μας έχει δώσει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Τα πρωτεία φυσικά τα παίρνει ο νομός Αττικής με 8,36, γιατί εντάξει, είναι και τα περισσότερα αυτοκίνητα εκεί. Συνεχίζοντας όμως την ανάλυση, βλέπουμε την περιοχή της Αχαΐας με 7,3. Ενώ ακολουθεί Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης με 6,74 και 6,68. Παράλληλα, την πρώτη αρνητική πεντάδα συμπληρώνει ο νομός Ζακύνθου με 6,24. Θυμάστε πριν δύο καλοκαίρια που σας λέγαμε εκεί πέρα στη Ζάκυνθο που είχαμε πάει ότι κυκλοφορούν όπως να είναι, ό,τι να είναι και με τις γουρούνες εκεί πέρα διάφοροι τουρίστες. Έχουν, δεν έχουν διπλώματα και όλα αυτά. Αυτά βαράνε τώρα εκεί. Λοιπόν, εννοείται ότι η Κρήτη έτσι ήταν με 6,74 το Ηράκλειο, 5,89 τα Χανιά. Λοιπόν, και η Ιωάννινα, Ρέθυμνο. Εντάξει, έτσι, Σωτήρη δεν μπορείς να πεις. 3 στα 4 έχει η Κρήτη. Ρέθυμνο, Χίο και Εύβοια. Τα λιγότερα ατυχήματα τα έχει ο νομός Σαμού, Λέσβου και Εύρου. Επιτυχία, δεν το περίμενα. Μπράβο. Σε γιουρούσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς εταιριών και φορολογούμενων έχει επιδοθεί τις τελευταίες εβδομάδες το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο μετά την ολοκλήρωση των δόσεων των δανειακών συμβάσεων αδειάζει τους λογαριασμούς των φορολογούμενων προσπαθώντας να μαζέψει τα απαιτούμενα για να καλύψει υποχρεώσεις, μισθούς, συντάξεις. Ναι. Τι γίνεται τώρα εδώ? Δείχνουν πολλοί, υπάρχουν κάποια φαινόμενα, ότι πολλοί καταναλωτές έχουν δώσει προκαταβολές από τους τραπεζικούς λογαριασμούς σε εταιρείες για να πάρουν αυτοκίνητο, χωρίς ακόμα βέβαια να είναι σίγουροι, μέσα σε εισαγωγικά, Σωτήρη Δασκαλάκη, το τι πιο αυτοκίνητο θα, όχι το πιο αυτοκίνητο, μάλλον με ποιο εξοπλισμό θα πάρουν ή όλα αυτά, και τους λένε κρατήστε εσείς τώρα
10 χιλιάρικα προκαταβολή, 15. Και μόλις θα δούμε εμείς, θα το σκεφτούμε λίγο ξανά, πιο εκεί, και θα πάρουμε. Γιατί υπάρχει θέμα με την εφορία η οποία μπορεί να βάλει χέρι στους λογαριασμούς. Εντάξει. Είναι και αυτό μια λύση, ρε φίλε. Εκεί που να στα πάρει, πάει να δώσει μια προκαταβολή και κάποια στιγμή να σκεφτείς πώς θα το θες το αυτοκίνητο. Θες μιλιοροφή, θέλεις με 18 ρεζάντες, να βάλεις και το καετής παραπάνω. Ωραία. Ομορφιές. Λοιπόν, και πάμε λίγο στα χρώματα των αυτοκινήτων. Που αποτελεί μια από τις βασικές επιλογές των αγοραστών στην παγκόσμια αγορά. Οι κατασκευαστές δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο συγκεκριμένο τομέα, παρουσιάζοντας συνεχώς νέες αποχρώσεις. Όμως, το λευκό παραμένει το πιο δημοφιλές χρώμα τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Ασία, με το μαύρο και το γκρι να ακολουθούν. Από εκεί και πέρα, στις έντονες αποχρώσεις, το μπλε κερδίζει όλο ένα και ψηλότερο ποσοστό, ενώ ψηλά στη λίστα βρίσκεται και το κόκκινο, που κάποτε σας είχαμε διαβάσει ότι αυτοί που προτιμούν το κόκκινο είναι και πιο επιθετική οδηγή. Έτσι, είχε πει μια έρευνα. Εσείς που οδηγάτε κόκκινα αυτοκίνητα είστε λίγο πιο επιθετικοί. Οπότε έχουμε έτσι, την παγκόσμια κατάταξη των χρωμάτων για τα αυτοκίνητα. Πρώτο το λευκό που κυριαρχεί στα μικρά αυτοκίνητα, αντίθετα στα μεγάλα και πολυτελή, μαύρο και γκρι έχουν τον πρώτο λόγο, ασημί, μπλε, κόκκινο, κίτρινο και υπάρχουν και κάτι άλλο, κάτι καφετή, κάτι πράσινα. Έτσι, αυτό με τα πράσινα τα αυτοκίνητα και ιδίως κάτι ανοιχτόχρωμα πράσινα, γιατί ρε Σωτήρη, εγώ όταν βλέπω ανοιχτόχρωμα πράσινο πάντα σκέφτομαι κάτι μάντα, κάτι ασκόνα, έτσι λαχανή. Εκεί δεν πάει το μυαλό σου και εσένα. Μόνο. Και πάμε να δούμε τι αγόρασαν οι Έλληνες ανανομό. Με φυσικά την πρωταθλήτρια Toyota. Αναδείχθηκε πρωταθλήτρια με 17 πρώτες θέσεις νομούς. Και ακολούθησαν Nissan, Peugeot με 9 και 6 αντίστοιχα. Εντάξει. Είδαμε έτσι κάποιους νομούς, στις περισσότερες είπαμε Toyota, Nissan και Peugeot. Στην Ξάνθη έχουμε τη Hyundai, στη Δράμα έχουμε την Kia, νομό Πέλλας έχουμε τη Seat. Σας λέω αυτές που υπάρχουν διαφοροποιήσεις, έτσι. Λοιπόν, στην Ημαθία παίρνουν πολύ τα Fiat, αλλά και στην Κέρκυρα. Στην Κεφαλονιά Citroën. Και από ό,τι βλέπω έτσι κάπου αλλού, Χανιά έχουμε Suzuki, Ρέθυμνο έχουμε Volkswagen, Λαμία έχουμε Volkswagen και στην Καρδίτσα έχουμε Mercedes και Peugeot, ενώ στην Τελοακαρνανία Opel, όπως και στην Κοζάνη Opel. Όλα τα υπόλοιπα από ό,τι βλέπω, Χαλκιδική Ρενό, όλα τα υπόλοιπα είναι αυτά που είπαμε στην αρχή. Toyota, Nissan και Peugeot. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 11 παρά 10. Μία να πάρει ένα τηλεφωνάκι εδώ στο Λίμπερο να κάνουμε την κληροσούλα. 231-0287-888. Έτσι, 231-0287-888. Να πω μια καλημέρα, να κάνουμε και την κλήρωση. Σιγά σιγά να αφήνουμε θέση για τον τεράστιο, το μοναδικό, τον ανεπανάληπτο, το Γιώργο το Συρίγο, ένας απλός παρατηρητής που όμως μπορεί να πει τα πράγματα καλύτερα από τον καθένα μας. Πιστεύω ότι έχει πάρα πολλά να πει σήμερα, μετά από τα χθεσινά. Λοιπόν, και έτσι τον περιμένουμε με αγωνία να τον ακούσουμε, τον Γιώργο τον Συρίγο. Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς, το Tetrabyte, παπάφι 91, 2315-50-60-56 το τηλέφωνο, 2315-50-60-56 και στο tetrabyte.gr, αλλά μπορείτε να πηγαίνετε εκεί και να βλέπετε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λάπτοπς, χαμηλότερες τιμές και φυσικά το West Saloon, Βασιλέως Γεωργίου 39 στο Φάληρο, μεγάλη ακτίνα, παίρνετε τηλέφωνο, λέτε ότι είστε από εδώ από την εκπομπή Safety Car, πάμε. Πάμε στον φίλο. Είστε φίλοι. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνουμε. Καλά. Ένα όνομα από το 1 στο 28 παρακαλώ. 27. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ήταν πολύ γρήγορη η γραμμή. Σωτήρι Δασκαλάκη. Ωραία, κάτσαμε εμείς στο 27. Να πούμε λίγο τον χορηγό, το σημειώνουμε εδώ πέρα έτσι να μην το χάσουμε. Να πούμε τον χορηγό, το West Saloon, είπαμε 2-31-0-88-68-88. Και για να μην κάνετε παράπονα, έτσι, σήμερα προτείνουμε να πάρετε σπαγκέτι αραμπιάτα, Σωτήρη. Πρόσεξέ με, καυτερή είναι, έτσι, με ροζέ σάλτσα από ταμπάσκο και μπούκοβο. Αντέχεις τόσο καυτερό? Ταμπάσκο, μπούκοβο, σκόρδο, σοταρισμένα με κρασί. Τέλος. Έτσι να γουστάρετε. Και φυσικά, πάντα έτσι θα συνοδεύετε από μία πίτσα, γιατί το West Saloon έχει την καλύτερη πίτσα της πόλης. Λοιπόν, ακούμε λίγο τραγουδάκι να βρω εγώ το 27. Λοιπόν, νικητή έχουμε τον φίλο Μπάμπαλας Γιάννης. Σε 663 τελειώνει το τηλέφωνο του. Θα σε πάρει τηλέφωνο και η Μαριλής. Το όνομά σου θα το δώσουμε στο παραδοσιακό. 2384-091-017, εμείς θα το δώσουμε. Έτσι, παίρνεις τηλέφωνο και κανονίζεις. Και να ξέρετε, με το παραδοσιακό δεν χρειάζεται τώρα, σήμερα κερδίσατε, την άλλη εβδομάδα πηγαίνετε. Πάτε και σε ένα μήνα, έτσι, και σε 1,5. Δίνουμε το όνομά σας εκεί και μπορείτε να πάτε έτσι και καθημερινή και Σαββατοκύριακα, να υπάρχει δωμάτιο και όλα αυτά, και είστε κομπλέ. Και επειδή έχουμε έτσι άλλα 5 λεπτάκια, να σας πω λίγο τι έγινε με την Ευρώπη. Γιατί είπαμε, άλλες μάρκες προτιμούμε εδώ στην Ελλάδα, άλλες μάρκες προτιμούν στην Ευρώπη. Θα μου πεις, άλλα χρήματα έχουν οι Ευρωπαίοι, άλλα χρήματα έχουν εδώ οι Έλληνες. Να πούμε λίγο τις 10 πρώτες εταιρείες. Πρώτη η Volkswagen σε πωλήσεις στην Ευρώπη με 1.752.000 αυτοκίνητα. Δεύτερη η Renault με 1.100.000 αυτοκίνητα. Τρίτη η Ford. Τέταρτη η Peugeot, πολύ κοντά. Πέμπτη η Opel. Έκτη η Mercedes. Μιλάμε τώρα, οι διαφορές είναι 871.000 αυτοκίνητα έχει η Mercedes, 815.000 αυτοκίνητα έχει η BMW. 8η η Skoda, 9η η Audi και 10η η Toyota. Έτσι, αυτό είναι το τι προτίμησαν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές όσον αφορά τα αυτοκίνητα. Να πούμε και για τις κατηγορίες. Στην μικρή κατηγορία ήταν το Fiat Panda. Στην αμέσως μεγαλύτερη το Toyota Yaris. Μετά Nissan Qashqai, Skoda Octavia. Στα μεγάλα SUV το Volvo XC90. Και μετά βλέπω εδώ πέρα και Land Rover, Range Rover. Εντάξει. Αυτά και στα Κάμπριο. Το Mini. Ωραιότατα. Αυτά προτίμησαν οι Ευρωπαίοι. Και για το φίλο του Γιάννη που ρωτάει για το Skoda, το Scala. Έτσι. Μετά την Γενέβη, έτσι, τον Μάρτιο. Και στη Γενέβη θα ανακοινωθεί και το αυτοκίνητο της χρονιάς. Θα έρθει και εδώ πέρα, έτσι. Μετά τον Μάρτιο. Με τη βασική έκδοση των 1000 κυβικών TSI του Group από 17.350 ευρώ, και αυτό με τις 115 ύπους εκεί θα είμαστε 21-21,5. Ένα Skoda Scala που το πιο εντυπωσιακό επάνω του είναι το μέσα του, το εσωτερικό του. Πραγματικά θα δείτε κάτι πολύ νέο από την Skoda, θα το καταλάβετε, ή όσοι μπήκατε και είδατε ήδη φωτογραφίες θα το καταλάβετε όταν με το καλό έρθει. Λοιπόν, και επειδή θέλω να σας αφήσω πραγματικά με ένα πολύ ωραίο τραγούδι, να ανοίξετε και λίγο την ένταση των ηχοσυστημάτων σας ή των ραδιοφώνων σας εκεί στο σπίτι. Ήταν ο Μάνος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο του Λίμπερο 107,4, παρέα σήμερα με το Σωτήρι Δασκαλάκη, χωρίς τα δύο τα παλικάρια που ήταν σε αποστολές, και θα δούμε το άλλο Σάββατο τι θα φέρουν και τι θα μας πούνε. Ακολουθεί ο Γιώργος ο Συρίγος, ένας απλός παρατηρητής. Ευχές για ένα καλό και safety Σαββατοκύριακο. Πάμε τραγουδάρα.